Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που για άλλη μια χρονιά είσαστε κοντά μας να παρακολουθήσετε την προσπάθεια των παιδιών μας. Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε απόψε να μαζείτε. Δεν θα μπω στη διαδικασία να αναφέρομαστε κάτω καθένα, γιατί δεν ξέρω ακριβώς ποιοι έχουν έρθει. Ευχαριστούμε τον Δημάρχο που ήρθε, τους Δημοτικούς Συμβούλους, όλους τους φίλους μας, όλους τους φορείς των παιδιών, φίλους φίλων μας. Και θα παρακαλέσω τον Δήμαρχο να έρθει να πει δύο κουβεντούλες, γιατί επειδή υπάρχει μια άλλη εκδήλωση, θα φύγει λίγο πιο νωρίς. Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες γονείς, καλησπέρα σας και από μένα. Είμαι χαρούμενος γιατί καταφέραμε άλλη μια χρονιά να βγάλουμε το πρόγραμμα σε πέρας. Να ευχαριστήσω τη Μαριλένα, τον Γιάννη και την Κατερίνα, τα τρία παιδιά που δουλεύουν στο ΚΔΑΠΜΕ του Δήμου Παλίνιας για την προσφορά τους και αυτή τη χρονιά. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να λειτουργήσουμε και την καινούργια χρονιά από το φθινόπωρο, γιατί δυστυχώς η οικονομική κρίση μας έχει σε τεντωμένο σκηνή. Κάθε μέρα αλλάζουν πράγματα, όπως ξέρετε, σε διάφορους τομείς. Η περιβόητη νομοθετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου που βγήκε δεν αφορά μόνο την ΕΡΤ, αλλά κάθε υπουργός μπορεί στο Υπουργείο του ό,τι θέλει να, με μια υπουργική απόφαση να καταργεί νομικά πρόσωπα, να καταργεί δράσεις δραστηριότητες. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο σε εμάς, γιατί είχαν ακουστεί και τις κοινοφελείς επιχειρήσεις ότι μπορεί να είναι μέσα στους οργανισμούς που θα καταργηθούν ώστε να εξοικονομηθούν άτομα που ζητάει τώρα και να μειωθεί το προσωπικό. Βέβαια, όλοι αυτοί θα αποφασίζουν ερήμηνοι μας στα γυάλινα κτίρια του συντάγματος χωρίς να ξέρουν τη δουλειά που παρέχουμε εδώ. Εμείς με κάθε τρόπο θα στηρίξουμε τις προσπάθειες αυτές και των παιδιών και την βοήθεια που παρέχουμε στην κοινωνία μας και το ΚΔΑΠΜΕ του Δήμου μας να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο και αναγκαίο και καλύτερα από μένα το ξέρετε όλοι εσείς που εμπιστεύεστε σε εμάς τα παιδιά μας και τα παιδιά σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά γι' αυτό. Να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση και καλή θέαση στην απόψινη εκδήλωση, η οποία φαντάζομαι θα είναι μια επιτυχημένη όπως όλες τις άλλες φορές. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε.